έπρεπε να φτάσει τέλος καλοκαιριού για να δουν οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί την κίνηση στη λαϊκή αγορά σε ικανοποιητικά επίπεδα. Το τελευταίο παζάρι του Αυγούστου συνέπεσε με την πληρωμή των συντάξεων αλλά και την επιστροφή των εκδρομέων στην βάση τους και όλο αυτό λειτουργήσε θετικά για τη λαϊκή αγορά. Αυξημένη ήταν η κίνηση στη λαϊκή αγορά της Καβάλας σύμφωνα με τους παραγωγούς αλλά και τους εμπόρους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι επιστρέφουν από τις άδειές τους και επισκέπτονται τη λαϊκή αγορά για τα ψώνια τους. Δόξα τω Θεώ. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Καλύτερα, γερνάνε σιγά σιγά από τις θάλασσες, ξέρεις. Εμείς δεν πήγαμε, να ξέρεις. Καθόλου τίποτα. Καθόλου στην πανιέρα, ό,τι κάναμε στην πανιέρα εκεί. Αυτό. Γυρνάνε σιγά σιγά και έρχονται στο μπαζάρι. Δόξα τω Θεώ. Ακόμα οι ξένοι υπάρχουν. Αυτά. Τι αγοράζουν συνήθως οι ξένοι, από τις ελιές τώρα συγκεκριμένα, εδώ βλέπουμε μεγάλη επιχείρηση. Ναι, εντάξει, απ' όλα, η κάθε μια έχει τη γεύση της, ξέρεις. Όντως είναι λίγο καλύτερα σήμερα, φάνηκε από το πρωί ημέρα και από χθες είναι πληρωμένος ο κόσμος, έτσι, κάθε τέτοιο του μήνους έχουμε προβλήματα, κάθε φορά που πληρώνεται ο κόσμος παίρνει τις συνταξούλες του, υπάρχει μια κίνηση λίγο ιδιαίτερη. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε από το πρωί ότι ο κόσμος τίμησε και πάλι τη λαϊκή αγορά. Και κατέβηκε, ας πούμε, και φάνηκε από το πρωί ότι, και στον τζίρο μας βέβαια, ότι είναι μια καλή μέρα. Βέβαια, σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι επιστρέφουν από τις θάλασσες σιγά σιγά και από τις διακοπές τους. Μαζεύεται ο κόσμος σιγά σιγά, έτσι είναι. Βέβαια, βλέπουμε και ξένο κόσμο, η αλήθεια είναι σήμερα. Κόσμο που δεν έχουμε δει τις προηγούμενες εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ακόμα, ότι ο τουρισμός ακόμα καλά κρατεί στην Καβάλα και αυτό είναι ευχάριστο. Αλλά όπως είπατε, ο κόσμος σιγά σιγά μαζεύεται, αρχινάει πλέον να μπαίνει στο χειμωνιάτικο κλίμα και μπαίνει στις αγορές, στις χειμωνιάτικες αγορές. Ωραία, ποια ντομάτα και ποια λέγεται όρση. Ωστόσο, ο κύριος Δημήτρης σχολιάζει ότι το νόμισμα έχει διπλή όψη. Μπορεί η κίνηση να είναι αυξημένη, παρόλα αυτά ο κόσμος αγοράζει τα πλέον απαραίτητα. Ο κόσμος δεν ψωνίζει όμως. Δεν ψωνίζει. Υπάρχει. Ναι, όχι. Έτσι όπως ψώνιζε, παιδιά, πριν μια πενταετία, αυτά τα ξεχάσαμε. Φτάσαμε σε σημείο το οποίο εδώ φέρναμε 100 τελάρα και τώρα φέρνουμε 20 και με το ζόρι. Με το ζόρι. Δεν υπάρχει καταναλωτική. Ο καταναλωτής δυσκολεύεται κατά πολύ. Αυτό γιατί θεωρείτε ότι συμβαίνει, γιατί οι τιμές στη λαϊκή αγορά είναι ιδιαίτερα οικονομικές. Πολύ οικονομικές. Και τα προϊόντα είναι πιο φρέσκα. Πριν 7 χρόνια πουλούσαμε αυτό το ίδιο ροδάκινο 1,5 ευρώ και τώρα έχει 1 ευρώ και δεν φεύγει. Αχλάδια 2,5 και 1,5 τώρα και τίποτα. Δηλαδή θεωρείτε ότι ο κόσμος δεν καταναλώνει καθόλου ή δεν επιλέγει να κατεβεί στη λαϊκή αγορά. Ο κόσμος θέλει να καταναλώσει. Ο κόσμος θέλει να καταναλώσει. Δεν υπάρχουν οι δυνατότητες για να καταναλώσει. Το οικονομικό. Οπότε παίρνει μόνο τα βασικά, έτσι. Φυσικά, οπωσδήποτε. Και όλοι μας γενικά, με δεν όσο ξέρουμε. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Ποια ντομάτα και ποια λέγεται όρση.